Γιώργια. Τι κάνεις? Για μένα δεν ξεκίνησε καλά. Γιατί, κορίτσι μου? Εδώ αρρώστησα. Αρρώστησες. Τα λαιμά μου πονάνε. Περαστικά και γρήγορα. Θα μου δώσει σιροπάκι. Α, πας και στο γιατρό. Ξέρεις γιατί το έπαθα αυτό? Γιατί? Δεν φοράω κουνηφόρια. Α, είδες. Ναι. Αλλά να σου πω, δεν ξέρω. Ξέρουν κάτι παραπάνω και τα λένε αυτά οι κριτές μας. Το μαλλί αυτό τώρα είναι δικό σου? Το μαλλί είναι όλο δικό μου, φυσικό. Έτσι πως ξύπνησα, βγήκα, έβαλε κάτι ζεστό. Και γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί, Τζόρτζι, αυτό το μαλλί? Σιγά σιγά. Μάλιστα. Περιμένω και την αλλαγή στο χρώμα, όπως μου είσαι υποσχεθεί. Ναι, το είπαμε αυτό. Εντάξει. Άρα πάμε στο γιατρό τώρα. Στο γιατρό, ναι. Άντε, ελπίζω να είναι. Είναι και κούκλος και να σου πω την αλήθεια, θέλω να ξαναπάω. Μήπως να με ξαναφορέσω πανοφόρη. Είναι και κούκλος ο γιατρός. Ναι. Δεν θα ξαναβάλει πανοφόρια. Θα είναι άρρωστη όλο τον χρόνο. Αλεξάνδρα, πώς σου φαίνεται η Τζόρτζια? Μ' αρέσει το μαλλί σου που είναι φυσικό 80's. Είναι λίγο 80's το μαλλί σου. Ωραίο, εντάξει, έτσι σε κρυωμένη, οπότε πρέπει να ντυθείς εδώ λίγο έτσι ζεστά. Διαθεσία με στυλ πάντα. Ναι, και πνευμονία να είχα εγώ, θα πήγαινα φορτσάτη. Τώρα εντάξει, το έχει συνδυάσει σωστά το μαύρο. Δηλαδή είναι ότι είναι το μαύρο το μουντό. Είναι βέβαια όλο μαύρο. Θα μπορούσε κάπου κάτι να έχει σπάσει. Σοφία μου, εσένα πώς σου φαίνεται η Τζόρτζια? Λοιπόν, καταρχήν η Τζόρτζια είναι από τις αγαπημένες μου παρουσίες εδώ στο My Style Rocks. Θεωρώ ότι έχει ένα δικό της στυλ. Το μόνο που μπορώ να πω για το θέμα είναι ότι μου φαίνεται λιγάκι υπερβολικό το ντύσιμο, επειδή γυαλίζει σίγουρα, πάρα ναι, πολύ. Υπερβολικό. Αλλά κατά τα άλλα έχει κάνει τον απόλυτο συνδυασμό και έχει ένα πολύ δικό σου στυλ και μου αρέσει γι' αυτό. Είσαι ιδιαίτερη. Μάλιστα. Με αυτό που είπε, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι έχει κάνει τη μελέτη σου. Τι έχει παρατηρήσει τι κοπέλε τόσο καιρό που είναι εδώ. Εντάξει. Μετά από ένα μήνα, τα κορίτσια που ξεχωρίζουν πραγματικά για το στυλ του, ο κάθε άνθρωπο που παρακολουθεί την εκπομπή μπορεί να το καταλάβει. Και η Τζόρτζια είναι ένα από αυτά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Έτοιμη για την Κρητική Επιτροπή, Τζόρτζια? Για πάμε. Αρρώστησε το κορίτσι μας, Αλεξάνδρα. Αρρώστησε. Δεν ακούς την κυρία Αλεξάνδρα, δεν την ακούς. Μαλλιάστε. Θα την ακούς. Ωραία. Να ξεκινήσω με το Χάρη. Και πας στον στο γιατρό. Ορυλά. Να με ελέγξει εδώ μητούλα, αυτά και αυτά. Τώρα ορυλά, παθολόγους, κάτι. Και όχι παθολόγο, ορυλά, ορυλά. Ορυλά, ορυλά, ορυλά. Θέλει να τις ψιθυρίσεις κάτι στα αυτή, γιατί υπάρχει δίλη εδώ. Και είναι και ωραίος, και σ' αρέσει. Ναι, έχω ξαναπάει, με ξέρει. Α, τα γυαλιά έχεις εδώ ή έχεις κάτι? Τα γυαλιά είναι εδώ. Όχι, εδώ είναι η στεκούλα μου. Α, στεκούλα, αυτό είναι. Ναι, απλή, απλή. Απλή και καθημερινή μπορώ να την πολύ καθημερινή, γιατί βαϊνά μπορεί. Αυστηρή. Επιβλητική, αρτίστα, κάτι είσαι εσύ, κάτι έχει σχέση με τη μόδα, φαίνεται. Πουλάς ρούχα, είσαι μοντέλο, κάτι κάνεις με τη μόδα. Mm-hmm. Σε βλέπω τώρα εγώ, Βασιλής Σοφίας, δεν πηγαίνεις. Ναι, προχωράω, πάω στο γιατρό και φαίνομαι εγώ. Στέλια, όντως κάτι κάνει με τη μόδα η Τζόρτζια, αν την έβλεπες στον δρόμο έτσι. Με τη μόδα δεν ξέρω, με άρρωστη η μόνη σύνθεση είναι η θερμοφόρα που έχεις βάλει στο κεφάλι. Είναι σαν θερμοφόρα αυτό. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Πολύ ωραία τα μαλλιά σου. Χαίρομαι που τα έχεις απελευθερώσει. Θα προτιμούσα να ήταν ακριβώς όπως ξύπνησες. Δηλαδή τώρα ακριβώς είναι. Ακριβώς είναι. Εμένα δεν μου φαίνεται ακριβώς. Όχι, ιδέα... δεν τίποτα, τίποτα. Okay. Εγώ την πιστεύω. Ιδέα μου θα είναι. Κάτι, θα μπορούσε να πας οπουδήποτε έτσι. Για άρρωστη δεν μου κάνεις και δεν μ' αρέσει καθόλου η υφή του παντελονιού με το παπούτσι. Εντάξει, το πόντσο εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου προσωπικά, αλλά αυτό είναι η δική μου γνώμη. Εσύ αυτό το φοράς, αρέσει. Ναι. Το κόνσεπτ, τι θα έπαιρνε, κλαμπ, ρέστοραν, μπαρ, πάλι. Όχι, αγάπη μου, εσύ ξέρεις καλύτερα. Τώρα τι να σου λέω εγώ. Άμα πιστεύεις ότι έχεις εικόνα άρρωστης, ταλαιπωρημένης. Πάντα, όταν κάποιος είναι άρρωστος, δεν χρειάζεται να το δείχνει. Εγώ ακριβώς. Πάντα βλέπω τη θετική πλευρά. Σίγουρα δεν χρειάζεται να το δείχνει, αλλά τώρα να πήγαινε σε LTE Cafe Bar Restaurant, άμα πήγαινε στη δουλειά, άμα πήγαινε για ψώνια, άμα πήγαινε οπουδήποτε, θα μπορούσε να είσαι εντυμένη έτσι. Έχω βάλει κάτι ζεστό. Απλά είμαι άρρωστη στο λαιμό μου. Δεν είμαι πνευμονία. Εντάξει. Μπρεστέλιο, γιατί κάνουμε το θερμόμετρο τώρα. Μα δεν έχω κάτι να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν κάποιο σου λέει έχω ντυθεί αυτό για αυτό τον λόγο και δεν βλέπω τον λόγο, δεν τον καταλαβαίνω. Έχω τα λεμά μου, δεν έχω ούτε πυρετό. Ναι, βρε παιδί μου, τώρα τι συζητήσουμε. Τι αρρώστια έχει τώρα το κορίτσι. Αυτό λέμε, αυτό να γίνει καλά, να πάει εκεί στο γιατρό. Να πάει. Ωραία. Περπατάει στου δρόμου Αθήνα. Αν έχετε ολοκληρώσει, θα ήθελε να μιλήσει και η Αλεξάνδρα. Δεν μ' αρέσει το κομμάτι με τα μαλλιά και το headpiece. Θερμοφόρα. Νομίζω είναι αυτό που φόραγε και στα 80's. Το... αυτό. Όχι, τι είναι στα 80's αυτό. Αυτή η εικόνα των 80's μου κάνει λίγο, που την αγαπώ και τρελαίνομαι, σε αυτή τη φάση μου κάνει υπερβολική, όπως και όλο το σύνολο για αυτό που μας παρουσιάζεις, ότι πας. Έχει πολύ περισσότερη ένταση από ό,τι νομίζω χρειάζεται. Και δεν θεωρώ ότι είσαι όμορφη, ρε παιδί μου.
Δηλαδή, δεν βλέπω μια όμορφη κοπέλα που εντάξει, μπορώ να δικαιολογήσω ότι πάει στο γιατρό. Οκ, να το καταλάβω. Πώς ήταν όμορφη. Έχει φυσική ομορφιά, δεν χρειάζεται να την. Ξέρεις, έχουμε φτάσει στο σημείο που λέμε το μεταξύ, πού πας έτσι, ξέρω εγώ στο περίπτερο. Έτσι πας στο περίπτερο, εγώ έτσι πας στο περίπτερο. Εντάξει. Εγώ τελικά δεν έχω καταλάβει. Πρέπει να βρίσκουμε κάποια κόνσεπτ, να είναι ιδιαίτερα και να είναι και να γελάμε και λίγο. Γιατί άμα είναι να το λέμε το The Point. Όχι, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι κρίνουμε αν θα πάει στο γιατρό. Τελικά έχω στείλει για να πάω εκεί που είναι. Εγώ είπα ότι είναι τρομακτική. Ναι, τρομακτική που για το δρόμο. Μου φαίνεται τρομακτικό αυτό, ρε παιδί μου. Πολύ μαυρίλα, πολύ άσπρο δέρμα, όπως την είδα να προχωράει. Και αυτή η εικόνα μου κάνει υπερβολική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έχει άποψη, είναι δυνατή. Τι είναι? Το άσπρο, το λευκό είναι sick, είναι μέσα στη μόδα. Δεν είπα ότι δεν είναι. Sick άρρωστο ή sick σικάτο. Δεν είμαι και του θανατά άσπρο. Όχι, ρε παιδί μου, επειδή είσαι άρρωστη, λες. Φάντασμα. Θα μπορούσε να πηγαίνει στη μαύρη καλονή σου, τη φοράδα σου, α πούμε, στον κτηνίατρο έτσι. Σε ποια στιγμή μαύρη? Είσαι ντυμένη λίγο. Ωραία. Φτάνει με τη μαύρη μαυρίλα που πλάκωσε σήμερα εδώ Δευτεριάτικο και πάμε στη βαθμολογία, σας παρακαλώ. Δίκιο. Χάρη. Είσαι λίγο γκρανγκινιόλ για να περπατάς στους δρόμους της Αθήνας. Αλλά και σίγουρα δεν σκέφτομαι καθόλου το γιατρό. Τα μαλλιά σου, επί τη ευκαιρία, είναι ωραία. Μου τους βάλεις και λίγο πέστο επάνω. Είναι σαν βίδες, ωραίο φαγητό. Είναι πολύ φτωχή απομίμηση, έτσι, country. Δηλαδή, μου θυμίζεις πιο πολύ σαν Miss Σοφικό. Αυτό ανοίγει πολύ, δηλαδή θα χορεύετε στο πάρτι, θα κινείτε ως τη θόλη. Θέλετε να τα ανοίξω κι άλλο για εσάς? Είσαι χάλια, αλλά μπορεί να φταίει και ο φωτισμός. Θα σε ερωτευθεί ο φίλος μου ο Μανολιός. Ο Μανολιός γιατί, Χάρη? Γιατί βάζει τα ρούχα του αλλιώς. Ρε παιδί μου, άμα δεν σ' αρέσει, πες το μας. Είναι σαν να βαριέσαι σήμερα. Και πάμε στη βαθμολογία, σας παρακαλώ. Χάρη. Είσαι λίγο γκρανγκινιόλ για να περπατάς στους δρόμους της Αθήνας. Αλλά και σίγουρα δεν σκέφτομαι καθόλου το γιατρό. Τα μαλλιά σου, επί τη ευκαιρία, είναι ωραία. Μου τους βάλεις και λίγο πέστο επάνω. Είναι σαν βίδες, ωραίο φαγητό. Δύο από μένα. Δύο. Αλεξάνδρα. Σαν εικόνα μου αρέσει, αλλά σαν μια κοπέλα όμορφη, φρέσκια, μπορεί άρρωστη, αλλά στη λάτη δεν μ' αρέσει. Για τώρα, τρία. Στέλνει. Εγώ δεν σε βρίσκω ούτε άρρωστη, ούτε στη λάτη, ούτε τα μαύρα σωστά συνδυασμένα, μόνο τα μαλλιά σου μ' αρέσουν. Ένα. Πάρτα, μωρή άρρωστη. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πω. Δεν ξέρω αν θα γίνεις καλά με αυτούς τους βαθμούς τώρα που είδα. Είμαι καλά, δεν πειράζει. Περαστικά, περαστικά. Γρήγορα στο γιατρό.